Στις Σέρες θα βρεθεί αύριο Σάββατο 10 Δεκεμβρίου η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Έλενα Ράπτη με την ιδιότητα της συντονίστριας της καμπάνιας 1 στα 5 και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση. Η κυρία Ράπτη θα βρεθεί στις Σέρες καλεσμένη του βουλευτή Σερών και εθελοντή της καμπάνιας Τάσου Χατζηβασιλείου, μαζί με τον οποίο θα μοιράσουν δωρεάν ενημερωτικό υλικό για τα μικρά παιδιά αύριο στις 12 το μεσημέρι στον πεζόδρομο της Κωνσταντίνου Καραμαλή, πλησίων της πλατείας Κρονίου. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που πήραμε με την Έλενα Ράπτη, την καλή φίλη και συνάδελφο βουλευτή από την Αλφα Θεσσαλονίκης. Ξέρετε πολύ καλά ότι η κυρία Ράπτη είναι συντονίστρια της καμπάνιας 1 στα 5 του Συμβουλίου της Ευρώπης και ταυτόχρονα είναι η εθνική συντονίστρια του Εθνικού Σχεδίου για την Προστασία των Παιδιών μας από την Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση. Έχω τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι μαζί της για πάρα πολλά χρόνια. Είμαι για 10 χρόνια σχεδόν εθελοντής στην καμπάνια της και ειδικά τελευταία ως βουλευτής και εγώ του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχουμε δώσει πολλές μάχες μαζί με την Έλενα για τα δικαιώματα των παιδιών και για την προστασία και των παιδιών αλλά και των γυναικών, κυρία Μωραϊτή. Ξέρετε, αυτές οι δύο κατηγορίες είναι αλληλένδετες άλλωστε από την ίδια τη ζωή. Δεν χρειάζεται να σας το εξηγήσω. Το καταλαβαίνετε και σας μητέρα, φαντάζομαι, πολύ καλύτερα από εμάς. Άρα αύριο λοιπόν έχουμε μια δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, μια καμπάνια για την προστασία των μικρών παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση. Θα βρεθούμε την Έλενα Ράπτη Σάββατο αύριο 12 το μεσημέρι στον πεζόδρομο της Κωνσταντίνου Καραμανλή, εκεί πλησίων της πλατείας Κρονίου, και θα διανεμηθούν αύριο δωρεάν πάρα πολλά έντυπα ενημερωτικά τόσο για παιδιά όσο και για γονείς. Είναι μια πολύ σημαντική καμπάνια αυτή την οποία η Έλενα Ράπτη κάνει για πάνω από 10 χρόνια στη χώρα μας και είναι αναγνωρισμένη μάλιστα για τη δουλειά της αυτή η κυρία Ράπτη και από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο εξωτερικό. Έχει πολλές διακρίσεις. Είναι σημαντική ευκαιρία αύριο για παιδιά και γονείς να συναντήσουν την Έλενα Ράπτη από κοντά, να ανταλλάξουν απόψεις μαζί της και να πάρουν πάνω απ' όλα αυτό το πολύτιμο υλικό το οποίο είναι βοηθός. Ωραία. Με αφορμή το πρόσφατο τραγικό γεγονός στη σχολική κοινότητα των Σερών, οι δύο βουλευτές, συγκλονισμένοι από το θάνατο του μικρού Βασίλη, πήραν την πρωτοβουλία να οργανώσουν αυτή τη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την παιδική κακοποίηση, ένα θέμα που μας απασχολεί όλους, παιδιά και ενήλικες. Είμαστε συγκλονισμένοι από το τραγικό, από το θλιβερό αυτό συμβάν με τον άδικο χαμό του μικρού Βασίλη στο ένατο δημοτικό σχολείο και σκεφτήκαμε με την Έλενα Ράπτη να μην αναβάλουμε αυτήν την πρωτοβουλία δράσης και ενημέρωσης, διότι στην ουσία αφορά μικρά παιδιά και η προστασία των μικρών παιδιών είναι το σημαντικότερο κοινωνικό ζήτημα που πρέπει να απασχολεί όχι μόνο την πολιτική, τους πολιτικούς, κυρία Μωραϊτή, την κοινωνία ολόκληρη. Επομένως, ακόμα και για την μνήμη του μικρού Βασίλη, αύριο η μέρα θα είναι αφιερωμένη στα μικρά παιδιά και στην προστασία τους από κακοποιητικές συμπεριφορές. Νομίζω μας αφορά όλους, είτε είμαστε γονείς είτε όχι, κυρία Μωραϊτή.